Πάμε με τον κύριο Παπαθανάση, σε λίγο ο εξαπορήτων του Πρωθυπουργού, σε λίγη ώρα θα είναι μαζί μας. Παπαθανάσης, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, τι κάνετε? Καλημέρα. Καλά είστε? Καλημέρα κύριε Αυτιά, ερώτημα για την πρόσκληση. Μπαίνω κατευθείαν στα βαθιά. Αυτή η σχροκέρδη η οποία παρατηρείται στην αγορά, θα μπει μια φραγή? Δηλαδή είναι απίθανο αυτό το πράγμα, αυτό το οποίο συμβαίνει. Ελάτε. Το κάναμε και το Μάρτιο, θα το κάνουμε και τώρα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει. Μπαίνει διάταξη όπου θα ελέγχουμε τις τιμές πρώτης του lockdown και στη συνέχεια τώρα. Και αν δούμε διαφορετικό ποσοστό κέρδους, τότε θα επιβάλλουμε πρόστιμο. Αυστηρά πρόστιμα και κλείσιμο επιχειρήσεων. Το κάναμε το Μάρτιο, κύριε Αυτιά. Γι' αυτό μπορέσαμε και σταματήσαμε αυτές τις μικρές περιπτώσεις εσχροκέρδειας. Τώρα είμαστε πάλι για να το επαναλάβουμε. Να το κάνετε αυτό, γιατί είναι κρίμα από το Θεό. Αντιλαμβάνεστε τι. Πάντως θα είμαστε πολύ αυστηροί, όπως συνέβη τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, έτσι και τώρα. Όποιοι επιχειρήσουν να εσπροκερδίσουν επάνω στον πόνο του κόσμου, θα το πληρώσουν και με πρόστιμα και με κλείσιμο των επιχειρήσεών τους. Πάμε τώρα στο τεράστιο θέμα των επιταγών. Το ξέρετε, είστε σε ένα τμήμα ανάπτυξης της οικονομίας. Δίνω επιταγές τις οποίες θα έπαιρνα για να βοηθηθώ να αγοράσω, να κινήσω την επιχείρησή μου. Θα βοηθηθώ με πάγωμα φόρων? Θα το καταφέρετε αυτό? Πόσο θα μπορέσει να λειτουργήσει? Κοιτάξτε, έρχεται διάταξη στο νομοσχέδιο που ψηφίζεται την Τρίτη για τις διαγραμματικές υπηρεσίες, γιατί ελέγχουμε πλέον και το εμπόριο το ηλεκτρονικό με ένα νόμο που φέρνουμε την Τρίτη. Εκεί λοιπόν θα ψηφιστεί ότι και οι κομιστές των επιταγών, καταρχάς θα υπάρξει παράταση 75 ημερών. Μάλιστα. Και στη συνέχεια και οι κομιστές των επιταγών, που το 20% του τζίρου τους είναι επιταγές, θα πάρουν παράταση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων έως τον Απρίλιο του 2021. Ακριβώς. Τώρα, έχουμε μια καλή είδηση. Ήρθε τη νύχτα. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα Γέφυρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους τόκους των δανείων. Η Ευρώπη ενέκρινε το πρόγραμμα Γέφυρα. Ο Πρωθυπουργός είπε στόπ οι πληστηριασμοί. Το είπε στη Βουλή. Είναι πολύ σημαντικό, διότι το πρόγραμμα Γέφυρα στηρίζει πραγματικά τους συμπολίτες μας που έχουν δάνεια, και νομίζω ότι αρκετοί έχουν ήδη λάβει την στήριξη αυτή και θα συνεχίσουμε ως ότου ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Άρα πάμε σε ένα γενικό πρόγραμμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στήριξης, και έρχεται και αυτό το ειδικό επίδομα εορτών, το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Εκεί η στόχευση θα είναι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, άνθρωποι που χάσαν τη δουλειά τους λόγω του COVID κλπ. Αυτά τα οποία λέγαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όπως δημοσιεύονται και παντού και που πιθανολογούμε. Εκεί τι θα κάνετε, κύριε Υπουργέ? Ακριβώς, ευάλωτες ομάδες, νομίζω ότι το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε λοιπόν όλες τις ευάλωτες ομάδες. Ακριβώς γι' αυτό κινούμαστε μέσα στο δημοσιονομικό μας χώρο και γι' αυτό οι αγορές μας εμπιστεύονται, κύριε Αυτιά. Γι' αυτό μπορούμε και δανειζόμαστε με τόσο χαμηλό επιτόκιο και θα συνεχίσουμε έως ότου φτάσουμε στο τέλος αυτής της περιπέτειας. Δεν θα σταματήσει η κυβέρνηση να στηρίζει τις ευάλωτες ομάδες, τους εργαζόμενους και τις μικρές επιχειρήσεις. Και επίσης, τώρα που θα κλείσουν και τα δημοτικά, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, μαθαίνω ότι θα υπάρχει ειδική πρόνοια για άδεια ειδικού σκοπού για τους γονείς. Γιατί μερικοί δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Δεν έχει να τα αφήσει το παιδί πουθενά. Και με ενίσχυση της τηλεεργασίας έως 70%. Εκεί τι σκέπτεστε? Ακριβώς. Καταρχάς, κυκλοφόρησε η εγκύκλειος του Υπουργού, του κ. Θεοδωρικάκου, που περιγράφει ακριβώς πώς θα γίνεται αυτό. Σήμερα θα έχουμε τις ανακοινώσεις της Υπουργού, της κ. Κεραμέως, και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει όλη η διαδικασία, όπως συνέβη και τον Μάρτιο-Απρίλιο. Εδώ βεβαίως, εάν έχει κάποιος εξαντλήσει την άδειά του, θα μπορεί να παίρνει τηλεργασία, έτσι ώστε να μπορεί να κάθεται να στηρίζει τα παιδιά του στο σπίτι. Και αν και επίσης σε μερικούς που έχει τελειώσει η άδεια, κύριε Καρούζο και κύριε Μητρόπουλε και κύριε Μουζάκη, ενισχύεται η τηλεργασία ώστε να μην έχει πρόβλημα ημερών και μείνει στον αέρα. Δηλαδή αυτό ενισχύστε το για τα νοικοκυριά, γιατί έχουν μεγάλη ανάγκη, κύριε Υπουργέ. Ναι, ακριβώς αυτό είπα, ότι όταν έχουμε εξάντληση της άδειας θα παίρνει τηλεργασία έτσι ώστε να μπορεί να στηρίζει και να υποστηρίζει τα παιδιά του στο σπίτι. Επίσης, πάγωμα φόρων και εισφορών εύκα, κύριε Υπουργέ, για όσους πλήττονται, αυτό έχει λήξει, είναι θεσμός πλέον, έτσι?
Κοιτάξτε, σας είπα κύριε Αυτιά, δεν θα σταματήσουμε να στηρίζουμε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Εδώ είμαστε μέσα σε μια μάχη, εκείνο το οποίο απαιτείται και το οποίο πρέπει όλες και όλοι να κατανοήσουμε ότι πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα. Οι ειδικοί επιστήμονες έχουν δώσει την επιστημονική τους γνώση. Έχουμε lockdown έως το τέλος Νοεμβρίου. Θέλουμε να πάμε καλά, να ανοίξει η αγορά και θέλουμε να λειτουργήσει η αγορά τα Χριστούγεννα. Διότι μεγάλο ποσοστό του τζίρου έρχεται τα Χριστούγεννα. Υπουργέ, με το χέρι στην καρδιά. Αν χρειαστεί να πάμε μέχρι 12 Δεκεμβρίου σε παράταση των μέτρων για να ανοίξει η αγορά μέχρι τα φώτα, είμαι μέσα ή κάνω λάθος, όπως λένε και οι ειδικοί? Οι ειδικοί λένε ως το τέλος Νοεμβρίου, κύριε Αυτιά, θα πρέπει να δώσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Ξέρετε, περνάμε δύσκολες στιγμές και νομίζω ότι τα αισιόδοξα μηνύματα προς την κοινωνία πρέπει να είναι περισσότερα. Σωστό. Θέλω να πιστεύω ότι όλα τελειώνουν 30 Νοεμβρίου και θα ανοίξουμε 1η Δεκεμβρίου να δουλέψουμε, διότι ακριβώς η αγορά αυτό απαιτεί. Τήρηση των μέτρων, τήρηση των κανόνων για να μπορέσουμε να περάσουμε στην απέναντι. Ακριβώς. Υπουργέ, πάμε σε σύνδεση με Θεσσαλονίκη. Θέλω να δείτε την Έλενα ιατρού, υπομονή στους συναδέλφους μου. Έχουμε ουρές, Έλενα, για εξέταση COVID, έτσι. Πάμε. Για τεστ. Καλή σας ημέρα λοιπόν. Εφημερία ΧΕΠΑ 8 και ξεκίνησε, ναι, 8 το πρωί και μπορείτε να δείτε ότι εδώ η ουρά από την κεντρική πύλη του νοσοκομείου ΧΕΠΑ περνάει από την άλλη πλευρά του δρόμου. Κρατάνε αποστάσεις, είναι σε αναμονή, έχουν κάποια συγγενικά τους πρόσωπα που μπορεί να είναι θετικά κρούσματα, οπότε έχουν την υπόνοια ότι μπορεί να έχουν κολλήσει και έναν ακόμη ασυμπτωματική. Έχουν έρθει εδώ για να δούνε, να μπουν στις σκηνές που βλέπετε πίσω μας με τη βοήθεια του οικονολήπτη μας Αποστόλου Τσινάρη, ναι, και να δούνε εάν το rapid test θα βγει θετικό ή όχι. Ακριβώς απέναντι υπάρχει ένα κήπο στην είσοδο του κτηρίου του ΑΧΕΠΑ. Εκεί λοιπόν πηγαίνει το προσωπικό. Εάν το rapid test για το προσωπικό βγει θετικό, συνέχεια πάνω απέναντι δίνουν ξανά επίχρησμα, δίνουν δείγμα, προκειμένου να πάει προς μοριακό έλεγχο. Ξεκινάει η εφημερία του ΑΧΕΠΑ. ΑΧΕΠΑ είναι, μάλιστα, μια δύσκολη εφημερία. Μόλις ολοκληρώθηκε το Παπανικολάου, εδώ πέρα είχαμε 32 κλίνες χθες γεμάτες στη μονάδα δατικής θεραπείας του κορονοϊού και οι 32 γεμάτες. Εξασφαλίστηκαν άλλα 4 κρεβάτια από το τμήμα της ανάνυψης, κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας. Μάχη. Οι Θεσσαλονικείς έχουν ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ. Θέλουν να ξέρουν ποια είναι η κατάσταση υγείας τους. Αυτό είναι το καλό, γιατί θα έχουμε, μάλιστα, πραγματικά δεδομένα κατεγραμμένα με τα τεστ που γίνονται. Ναι. Βέβαια, θα σου πω ότι χθες για πρώτη νύχτα η Θεσσαλονίκη ήταν έρημη. Έχουμε πλέον μια Θεσσαλονίκη σιγά. Με συνθήκες lockdown. Τηρούν ευλαβικά τα μέτρα πλέον και έτσι θα πρέπει, γιατί 725 ήταν τα κρούσματα σε 24 ώρες. Έλενα, σε ευχαριστώ. Μια μικρή αχτίδα, Γιώργο, μία λεπτομέρεια. Ξαναβγαίνεις μια μετά. Μια μικρή αχτίδα αισιοδοξίας σε αυτή τη δυσκολία. Ο ρυθμός ανάπτυξης, ο ρυθμός μετάδοσης, το ΑΡΤΕ που λέμε, φαίνεται ότι παρουσιάζει μια μικρή μείωση. Μακάρι. Πολύ μικρή, πρέπει να συνεχίσουμε. Μακάρι. Για να το ρίξουμε μαζί μας. Άλλο. Και μείνε φαίνεται μαζί ότι μας φρενάρει η μεγάλη αύξηση κρουσμάτων. Μείνε μαζί μας. Αντώνη, έχεις ερώτημα στον Υπουργό. Κύριε Καρούζο, ερώτημα στον Υπουργό. Ναι. Από αυτά τα οποία είπε, έλα Αντώνη. Κύριε Υπουργέ, επειδή στη διάταξη βλέπω ότι... Καλημέρα σας. Αναφορικά με τις επιταγές και την παράταση κατά 75 μέρες, μιλάμε για κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας που πλήττονται. Πιθανά υπάρχουν, ξέρετε, και επιχειρήσεις που μπορεί να μην αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας στη συγκεκριμένη λίστα. Το ερώτημα. Αλλά σίγουρα έχουν πρόβλημα. Μήπως θα μπορούσε αυτό να ενεγενικευτεί την ενδιαίτημα. Και η συγκεκριμένη ρύθμιση να αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων, γιατί με τον ένα τον άλλο τρόπο όλες πλήττονται. Και επίσης, κύριε Υπουργέ, επίσης συμπλήρωμα. Εγώ δεν έχω. Υπάρχει επιχείρηση που δεν έχει χρέη στον ΕΦΚΑ, δεν έχει χρέη στην εφορία, αλλά θα στηριχθεί τις επιταγές και θα βγάλει από το πουγγί της λεφτά για να εξυπηρετηθεί κάποιος άλλος που δεν θα του πληρώσει τις επιταγές. Μήπως η επιστρεπτέα πρέπει να είναι το αντίστοιχο ποσό παγώματος για αυτό το χρονικό διάστημα? Το έβαλε ο κύριος Αμπελιώτης πριν από λίγη ώρα. Ελάτε, δείτε το. Καταρχάς, να πάω λίγο πίσω στην κυρία ιατρού και να πω ότι η Ελλάδα έχει προμηθευτεί τα καλύτερης ποιότητας rapid test που υπάρχουν παγκοσμίως. Επομένως, γίνονται δεκάδες χιλιάδες καθημερινά. Σωστό. Και γι' αυτό μπορούμε και ειχνηλατούμε ακριβώς την εξέλιξη της πορείας του κορονοϊού. Τώρα, δεν είναι μόνο οι πληττόμενες, είναι και αυτές που έχουν κλείσει με κρατική εντολή. Ακριβώς. Επομένως, έχουμε δύο κατηγορίες. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να ισορροπήσει και η αγορά. Οι εταιρείες που τα ΚΑΤ τους δεν είναι πληττόμενα ή δεν κλείνουν, σαφώς μπορούν να λειτουργήσουν. Αν τώρα υπάρχουν περιπτώσεις ΚΑΤ που ενώ πρέπει να μπουν και να συμπεριληφθούν, αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο το οποίο πρέπει το να οποίο το δούμε θα δείτε κατά περίπτωση. Ακριβώς.
Υπουργέ, σε ευχαριστώ. Το... Ναι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Κοντά στον κόσμο, κοντά στον κόσμο. Αύριο δεν θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Κλειστά όλα, έτσι. Όχι, αύριο θα είναι κλειστά. Από Δευτέρα, την εβδομάδα που μας έρχεται, τα σούπερ μάρκετ θα κλείνουν 8.30 ώρα. Να πούμε ότι 8.30 είναι για να γυρίζουμε όλοι σπίτι 9 η ώρα. Και ταυτόχρονα δεν υπάρχει πρόβλημα για τους εργαζόμενους των σούπερ μάρκετ, διότι τα σούπερ μάρκετ παίρνουν και κάποιο χρόνο για να κλείσουν. Αυτοί μπορούν να επιστρέψουν σπίτι τους κανονικά με το χαρτί, την άδεια. Την σωστό. Είδατε καμιά παρατυπία χθες σε αυτό το πρόγραμμα κλεισίματος? Όχι, όχι, δεν υπήρχε κάτι εχθές. Άλλωστε, σήμερα 8 η ώρα κλείνουν τα σούπερ μάρκετ, επομένως αυτό εφαρμόζεται από τη Δευτέρα. Κύριε Υπουργέ, έκλεισαν κανονικά. Κύριε Υπουργέ, πείτε στον αξιότιμο κύριο Χαρδαλιά, επειδή οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ παίρνουν 500 και 600 ευρώ και πολλοί μένουν στις ίδιες γειτονιές, να μπορούν να μπαίνουν με την επίδειξη ότι δουλεύουν στο ίδιο υποκατάστημα και είναι στην ίδια περιοχή, να μπορούν να μπαίνουν δύο και τρεις σε ένα αυτοκίνητο για να μην ξοδεύονται, γιατί το βράδυ κάνει κρύο και υπάρχει πρόβλημα. Σας παρακαλώ θερμά. Είμαι ο Μουζάκης, είμαι ο Μητρόπουλος, είμαι ο Καρούζος. Μένουμε στην ίδια περιοχή, αλλά πάμε 15 χιλιόμετρα μακριά για να δουλέψουμε σε ένα σούπερ μάρκετ. Το βράδυ ξεροσταλιάζουν στις στάσεις. Σας παρακαλώ θερμά. Καλημέρα σας. Κύριε Αυτιά, ο κύριος Χαρδαλιάς κάνει καταπληκτική δουλειά και πολιτική προστασία. Το ξέρω, και χιλιόμετρα. Όμως πρέπει να σας πω ότι έτσι ακριβώς. Από την αρχή βλέπετε ότι βρίσκεται παντού. Τώρα, αυτές τις αποφάσεις τις δίνουν οι ειδικοί επιστήμονες. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση τις εφαρμόζει. Νομίζω ότι γι' αυτό πήγαμε καλά και γι' αυτό θα πάμε καλά στο τέλος. Αυτό το μήνυμα θέλω να στείλω. Σας ευχαριστώ θερμά.